Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συνδημάτες μας και συμπολίτες να έχουμε καλό Πάσχα, χρόνια πολλά σε όλους και πάνω απ' όλα με υγεία. Φέτος, όπως γνωρίζουμε όλοι, ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι πολύ δύσκολα. Επομένως, εκδηλώσεις στο Δήμο μας δεν θα υπάρξουν, πέρα από τη μεγάλη εβδομάδα που θα είναι θα ακουστεί το τροπάριο της Κασιανής μέσα από τον Άγιο Βασίλη από τη χοροδία της Τρίπολης τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Δευτέρα από την πολυφωνική θρησκευτική μουσική από τα θρησκευτικά φεστιβάλ της χοροδίας Τρίπολης με τη διεύθυνση της Ελένης Αλεξοπούλου θα ακουστούν μελωδίες μέσα από τον Μητροπολιτικό Ναό. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα ακουστεί ο Μεσσίας του Χέντελ από την χοροδία της, από τον Ορφέα με τον μαέστρο Αναστάσιο Σιμεωνίδη. Τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο μαγνητοσκόπησε η χοροδία μας, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο η φιλαρμονική του Δήμου μας μαγνητοσκόπησε μέσα από τον Άγιο Βασίλη μελωδίες του Μπαχ, του Βέρντι και του Μπετόβεν. Και τη Μεγάλη Πέμπτη ο Δήμος μας σε συνεργασία με τους προσκόπους θα μοιράσουμε κουλούρια σε δομές, τα οποία κουλούρια φτιάχνονται αυτή τη στιγμή οι πρόσκοποι σε συνεργασία με το ζαχαροπλαστείο Χαρά. Και το την Κυριακή μάλλον του Πάσχα θα έχουμε ένα πασχαλινιάτικο γλέντι με τον τραγουδιστή τον Δημήτρη τον Καραχάλιο, τη Μουστόγιαννη την Γογό στο τραγούδι και στο κλαρίνο τον Βίλο τον Βασίλη. Η μαγνητοσκόπηση θα πραγματοποιηθεί από τον Άγιο Γεώργιο και θα μεταδοθεί στις 2 η ώρα και από το site του Δήμου και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι άλλο που θα θέλατε να σας πω. Θα μας πείτε αν η κοινωνική του Δήμου αναγνωρίζει θα συμμετάσχει σε κάποιες έτσι επιφορές από τα φίλια που γίνουν γύρω από εκκλησίες. Για να έχετε τέτοια επικοινωνία με τη Μητρόπολη ή κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε αυτή, γιατί περιμένουν και η Μητρόπολη περιμένει ακριβώς τι θα συμβεί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είδαμε και το στολισμό της πόλης. Έχουν τοποθετηθεί έτσι στις κολόνες στολισμού, κάποια μικρά δικαστικά. Ναι, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Θα στολιστεί και η πλατεία του Άρεως και η πλατεία Πετρινού. Νομίζω αυτές τις μέρες θα τελειώσει. Ίσως μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει και ο στολισμός της πόλης μας. Θα μας αποκαλύψετε τι θα είναι αυτό που θα δούμε. Τι θα τοποθετήσετε για να νιώσουμε την πασχαλινή ατμόσφαιρα για τους πολίτες και για εσάς. Πέρα από τις φεταλούδες, τις οποίες έχουμε βάλει στην επικόλωνα σε 40 σημεία της περιοχής μας, θα στολίσουμε την πλατεία Πετρινού με ένα τεράστιο κουνέλι μαζί με ένα καλάθι με αυγά και δύο κότες. Το αυγό όπως στολίζεται, αλλά θα γίνει διαφορετικό φέτος. Να το αφήσουμε και για σαν έκπληξη στους δημότες μας. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Για τα χωριά έχει υπάρξει κάποιος στολισμός? Για φέτος όχι. Θα πάνε σε κάποιες δημοτικές ενότητες κάποιος στολισμός όπως γινόταν και πέρυσι. Από το χρόνο και μετά νομίζω θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και προς τα χωριά μας κάποιο στολισμό. Και κυρίως στο κέντρο των δημοτικών ενοτήτων.